Όλοι λένε για εσάς και σας σχολιάζουν ότι είστε πιο όμορφοι στην Ελληνική Βουλή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, να είστε καλά, με κολακεύετε, αλλά πάνω απ' όλα ο άνθρωπος πρέπει να είναι όμορφος στην ψυχή του. Σας κάνανε φιλοφορονήσεις οι υπόλοιποι βουλευτές τις πρώτες ημέρες του Κοινοβουλίου? Το πιο καλοκευτικό ήταν από τις γυναίκες που άκουσα όμορφα σχόλια. Μου έκανε εντύπωση που μου είπε μια άλλη συνάδελφος, έχεις τον αέρα της Μυκόνου. Και εντάξει, εκεί με πήραν τα γέλια. Πώς νιώσατε την πρώτη μέρα που πήγατε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και ορκιστήκατε? Είχα πάρα πολύ τρακ. Είχα μεγάλη συγκίνηση, ένιωθα μεγάλο δέος και μεγάλη ευθύνη πάνω απ' όλα. Πόσα χρόνια αναμονής ήταν για να μπείτε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και προσπαθούσατε να εκλεγείτε? 7 χρόνια έκανα πολύ μεγάλο αγώνα για να τα καταφέρω και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που μου έδωσε αυτό το πάτημα. Πόσες δυσκολίες αντιμετωπίσατε? Υπήρχαν δυσκολίες, αλλά με τη βοήθεια του Θεού τα ξεπερνά όλα πάντα. Και τώρα, μιας και είστε παντρεμένοι και με το καλό αν έρθει ένα μωράκι, πώς φαντάζεστε θα συνεχίσετε να είστε βουλευτής, θα τα καταφέρετε? Εννοείται ότι θα τα καταφέρω. Όπως και οι υπόλοιπες μητέρες. Επιθυμείτε ένα μωράκι τώρα? Πάρα πολύ. Είναι το επόμενό μου βήμα. Εύχομαι ο Θεός να μου δώσει αυτό που περιμένω εδώ και πολλά χρόνια.